καλέσει πρωτοβουλίες για να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό, θα πρέπει όμως να κινούνται εντός του συμφωνημένου πλαισίου για μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος Αναστασιάδης στο Βρετανό Ύπατο Αρμοστή. Τόνισε στον Βρετανό Ύπατο Αρμοστή πως οι όποιες προτάσεις ή ιδέες θα πρέπει να μην εκφεύγουν του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Με απότερο στόχο την μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα λειτουργικό και βιώσιμο κράτος, χωρίς αναχρονιστικά συστήματα εγγυήσεων και παρουσία ξένων στρατευμάτων. Ο Βρετανός διπλωμάτης φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να μεταβίβασε το μήνυμα πως οι ιδέες του Λονδίνου κινούνται εντός του συμφωνημένου πλαισίου και πως οι ευαισθησίες της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι καλά γνωστές. Επανέλαβα τη συνεχή Βρετανική δέσμευση για υποστήριξη των Κυπρίων και του Γενικού Γραμματέα στην προσπάθεια για συνέχιση των συνομιλιών. Κυβερνητικοί κύκλοι μας ανέφεραν πως τόσο ο πρόεδρος Αναστασιάδης όσο και ο Στίβεν Λίλη συμφώνησαν ότι είναι επίγουσας σημασίας να υπάρξει άμεση κινητικότητα στο Κυπριακό προτού τα πράγματα εκτροχιαστούν περαιτέρω. Μάλιστα, εκφράζεται η εκτίμηση ότι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει κοινή συνάντηση Γκουτέρες Αναστασιάδη Τατάρ και πως δύναται να προκύψουν ανακοινώσεις που θα δημιουργήσουν έστω μια αόριστη κινητικότητα. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Αναστασιάδης μεταβαίνει την Παρασκευή στην Αθήνα για να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Μεσογειακών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα δράξει την ευκαιρία για να ενημερώσει για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό. Αμέσως μετά θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, όπου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα έχει επαφές με ξένους ηγέτες, καθώς και με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τέλος, συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια είχε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου με κύριο θέμα το αδιέξοδο που παρατηρείται στο Κυπριακό.